Λοιπόν, ο κύριος Μαρινάκης εδώ μαζί μας, ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, η κυρία Ξενογιαννακοπούλου. Γεια σας, κυρία Ξενογιαννακοπούλου. Και ο κύριος Παύλος Γερουλάνος από το ΠΑΣΟΚ. Γεια σας, κύριε Γερουλάνο. Καλησπέρα και σε εσάς. Καλησπέρα. Κύριε Μαρινάκη, θα ξεκινήσουμε με εσάς. Σε ποιους αναφέρεται συγκεκριμένα ο κύριος Μητσοτάκης όταν λέει για την αριστερά του Χαβιαριού και τους φιλελεύθερους πολυτελείες? Και άντε, την αριστερά του Χαβιαριού το καταλαβαίνουμε. Ναι. Φιλελεύθερη πολυτελεία, ποιοι είναι? Εγώ θα το εξειδίκευα συνολικά σε αυτούς οι οποίοι κάνουν εκ του ασφαλούς κριτική ή το κυριότερο κριτική άνευ αντιπροτάσεων. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξελέγει το 2019 και του έτυχε, όπως και σε όλους τους πρωθυπουργούς όλων των κρατών αυτά τα χρόνια, να διαχειριστεί κρίσεις. Έπρεπε λοιπόν ταυτοχρόνως να εφαρμόσει το πρόγραμμά του. Είναι μια άλλη συζήτηση αυτή, το έχει κάνει θεωρώ με τον καλύτερο τρόπο και να αντιμετωπίσει αυτές τις κρίσεις. Έχει δώσει τα περισσότερα χρήματα στην πανδημία και δεν χάθηκε ούτε μια θέση εργασίας. Όπως πολύ σωστά σχολιάστηκε πριν, το ρεύμα έχει αντιμετωπιστεί, αυξήσει το ρεύμα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Τα στοιχεία το λένε, δεν το λέω εγώ. Και οι λογαριασμοί που έρχονται στους πολίτες, αλλά το γεγονός ότι έχουμε δώσει πάνω από 1% του ΑΕΠ, δηλαδή το διπλάσιο από ό,τι οι άλλες χώρες, και τώρα έχουμε ένα τεράστιο θέμα. Όχι τώρα, εδώ και αρκετούς μήνες. Γι' αυτό και είχαμε και το καλάθι του νοικοκυριού και τις μειώσεις των φόρων στις υπόλοιπους συντελεστές. Το μεγάλο θέμα είναι αυτό, η ακρίβεια στα προϊόντα. Όχι μόνο στο σούπερ μάρκετ, σε όλα τα προϊόντα. Η οποία ακρίβεια με βάση τον Economist στην Ελλάδα, η ακρίβεια για το καλάθι του καταναλωτή. Την οποία θα καταπολεμήσει το Market Pass. Προσέξτε, θα σας πω. Ναι. Θα σας πω. Τίποτα από μόνο του, από όλα όσα έχει κάνει η κυβέρνηση εδώ και 3,5 χρόνια, δεν έχει αποδώσει από μόνο του. Μάλιστα. Είναι ένα σύνολο πολιτικής. Ναι. Ποια είναι η κριτική που ακούμε για το Market Pass, πολύ γρήγορα? Πρώτη κριτική ότι είναι μικρό το ποσοστό. Είναι λίγα τα χρήματα, γίνονται κάποιες διαιρέσεις, το βγάζουν με την ημέρα. Όταν ο πληθωρισμός του 10% πανευρωπαϊκά, όπως στην Ελλάδα, είναι λίγο λιγότερο τώρα. Είναι μεγάλος, δεν μπορεί να είναι μικρό το 10%. Δεν είναι τεράστιο, έτσι. Αλλά δεν μπορεί να είναι μεγάλος, τεράστιος ο πληθωρισμός. Και όταν ισοφαρίζεις τον πληθωρισμό, να λες είναι μικρό. Άλλοι λένε, χρεώνεται τη χώρα. Δίνεται επιδόματα, αυτή είναι μια άλλη κριτική. Ποιοι είναι? Δίνεται επιδόματα. Κάποια στιγμή πρέπει να μιλάμε με. Δηλαδή, η αντιπολίτευση. Η αριστερά του Χαβιαριού είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Κοιτάξτε να δείτε. Μιλάω για την αντιπολίτευση που μας ασκείται. Ναι. Ένα λοιπόν, μια κριτική είναι ότι είναι λίγα. Ποιοι είναι? Απάντησε. Ποιες είναι ασκείται την αντιπολίτευση? Για τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Εγώ απαντώ στην κριτική που ακούμε. Άρα λέω. Για άλλη μάλιστα. Κριτική που ακούμε. Η αριστερά του Χαβιαριού είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι κατεξοχήν υποκριτική αριστερά, όχι μόνο τώρα, καθ' όλη τη διάρκεια της μεταπολίτευσης. Γιατί ό,τι έλεγε μεταπολιτευτικά. Ό,τι έλεγε μεταπολιτευτικά. Είναι του Χαβιαριού. Είναι κάποτε λέγαμε ότι είναι αριστερή, μόνο όταν ήρθαν να κυβερνήσουν. Αν και εγώ θεωρώ ότι αυτό δεν είναι αριστερό και δεξιό. Σας απαντώ. Φιλελεύθερη πολυτελεία ποιοι είναι, από το κόμμα σας? Δεν νομίζω ότι εννοούσε από το κόμμα μας ο πρωθυπουργός. Από ποιον εννοούσε? Δεν έχει ασκηθεί κριτική ούτε από έναν. Στον ευρύτερο χώρο της κεντροδεξιάς. Αν με αφήσετε να ολοκληρώσω, θα καταλάβετε. Η δεύτερη κριτική λοιπόν που εμφανίζεται κυρίως σε αυτό που είπε ο πρωθυπουργός, φιλελεύθερη πολυτελεία, τι λέει? Χρεώνεται τη χώρα και δίνεται επιδόματα. Ναι, το είπαμε τι λένε. Ποιοι είναι? Απαντώ. Δεν θα σας πω ονομαστικά. Υπάρχει μια τέτοια κριτική. Από πού, από το ιστορικό της Νέας Δημοκρατίας? Όχι, δεν είναι από το ιστορικό της. Ποιοι είναι φιλελεύθεροι εκτός Νέας Δημοκρατίας? Έχετε ακούσει. Μόνο τον Τζίμερο ξέρω εγώ. Έχετε ακούσει εσείς κριτική από βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας για το Food Pass? Γενικά δεν έχω ακούσει κριτική από βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Δεν έχω όμως, δεν έχω απαντήσει. Δεν έχω απαντήσει για να πάμε στα εκθέσει τα επιχειρήματα. Υπάρχει λοιπόν μια άλλη κριτική που λέει ότι τα χρήματα αυτά χρεώνουν τη χώρα. Μάλιστα. Ούτε αυτό ισχύει. Γιατί? Γιατί ενώ δεν το έκανε ποτέ αυτό η Ρομπέντο Δασόν αριστερά, που θα φορολογούσε τον πλούτο, όλα αυτά που λέγανε. Φορολογεί τα δηληστήρια. Έρχεται λοιπόν ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο νεοφιλελεύθερος, όπως λέγανε όλα αυτά τα χρόνια, χωρίς συνένστηση και όλα αυτά. Δεν το κάνει πρώτη φορά. Το κάνει σε συνέχεια προηγούμενων παρεμβάσεων και παίρνει τα χρήματα αυτά και τα αναδιανέμει, όχι σε ένα μικρό μέρος των πολιτών, στο 85% των πολιτών. Ως προς την κριτική, και τελειώνω με αυτό, παρακαλώ, ως προς την κριτική ότι είναι προεκλογικά επιδόματα, εάν δεν είχαμε αυτή την πολιτική εδώ και 3 χρόνια και παραπάνω, θα μπορούσα να την ακούσω. Μάλιστα. Όμως σε κάθε μεγάλη κρίση η κυβέρνηση δίνει την καλύτερη δυνατή απάντηση. Κυρία Ξενογιαννακοπούλου, αναγνωρίσατε στο ΣΥΡΙΖΑ τον εαυτό σας στην αριστερά του Χαβιαριού? Αναγνωρίζω ότι οι ειρωνίες του κύριου Μητσοτάκη αποδεικνύουν την αμηχανία του, γιατί προσπάθησε να το παρουσιάσει ως ένα μεγάλο φιλολαϊκό μέτρο στη Βουλή το περασμένο Σάββατο. Και τελικά, βέβαια, ο κόσμος έχει συνειδητοποιήσει τον εμπεγμό. Γιατί πρόκειται ακριβώς για μια προεκλογική εξαγγελία, η οποία είναι και χωρίς ουσιαστικό αποτέλεσμα. Την ώρα που ο κόσμος έχει γονατίσει από μια ακρίβεια που κατά μέσο όρο είναι από 15 έως 20% στα τρόφιμα. Και ξέρουμε ότι έχει μειωθεί η αγοραστική δύναμη ενός μέσου νοικοκυριού κατά 40%. Εμείς αυτό που προτείνουμε συστηματικά, και μάλιστα σήμερα στη Βουλή έχουμε καταθέσει και τροπολογία
ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, είναι επιτέλους η χώρα μας να κάνει αυτό που κάνουν και οι άλλες χώρες στην Ευρώπη, να μειώσει το ΦΠΑ στα τρόφιμα στο 6% και να μειώσει και το φόρο, τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα. Και εδώ πρέπει να σας πω ότι αυτό δεν είναι κάτι το οποίο το λέει μόνο ο ΣΥΡΙΖΑ. Mm-hmm. Είναι κάτι που έχει βγει και το Διεθνές Γραφείο Εργασίας και έχει πει ότι μέσα από τη μείωση του ΦΠΑ και τη στήριξη φυσικά και των μισθών, γιατί έχουμε ένα διπλό πρόβλημα στην Ελλάδα, πολύ χαμηλών μισθών με πολύ μεγάλη αύξηση όσον αφορά την τιμή των τροφίμων και των ειδών πρώτης ανάγκης, είναι ο μόνος τρόπος και να στηριχθεί αυτή τη στιγμή. Άρα το απορρίπτεται το μέτρο. Εμείς λέμε για το μέτρο το εξής. Έχουμε πει ότι και σε αυτό είμαστε σαφείς. Είναι ένα μέτρο το οποίο δεν έχει καμία ουσιαστική θετική συνέπεια. Και γιατί το ψηφίζετε? Γιατί έχουμε πει μία στάση αρχής. Από την ώρα που έχει ξεκινήσει όλη αυτή η μεγάλη ταλαιπωρία του κόσμου. Λέτε. Λέμε λοιπόν ότι και ένα ευρώ να πάει στον κόσμο, εμείς θα το στηρίξουμε. Αλλά ταυτόχρονα λέμε ότι είναι ένα μέτρο το οποίο δεν θα φέρει κανένα ουσιαστικό αποτέλεσμα. Αφού δεν θα φέρει αποτέλεσμα, άρα δεν θα φέρει κανένα ευρώ στον κόσμο, γιατί θα το στηρίξετε? Θα φέρει 22 ευρώ το μήνα και λέμε ότι στην κατάσταση που ζούμε και τα 22 ευρώ είναι 22 κάτι ευρώ. Είμαστε. Δεν θα τα στηρίξουμε εμείς. Κύριε Γερουλάνε, αλλά εσείς, σε κάθε περίπτωση και κλείνω. Ναι. Αυτό που θα έπρεπε να κάνει η κυβέρνηση, αν ουσιαστικά ήθελε αυτή την ώρα να στηρίξει τη μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία, θα ήταν να μειώσει τους έμεσους φόρους, που εδώ κερδοσκοπεί το κράτος με τα 4 δις που έχει εισπράξει μόνο επιπλέον την περασμένη χρονιά, και να στηρίξει το εισόδημα μέσα από τη στήριξη των μισθών, ουσιαστικά, και όχι με τον τρόπο που μειώνεται συνεχώς η αγοραστική δύναμη. Κύριε Γερουλάν, τι λέτε εσείς για αυτό το θέμα? Να τα πούμε τα πράγματα λίγο. Και αν, εκεί, αν αναγνωρίσατε πουθενά τους εαυτούς σας εκεί στο Πασόκ, στους φιλελεύθερους πολιτελείες. Ή στην αριστερά του Χαβιαριού, τέλος πάντων. Αυτό το οποίο σίγουρα. Γιατί μπορεί να τα έχετε και τα δύο στο Πασόκ. Δεν αξίζει να κάνει κανείς, να κάθεται να ασχολείται με μια σειρά από πολύ ποταπά επιχειρήματα τα οποία έχει αρχίσει να χρησιμοποιεί ο κ. Μητσοτάκης είτε απέναντι στην αντιπολίτευση, είτε για το τι θα γίνει την επόμενη μέρα, είτε οτιδήποτε άλλο. Δείχνει έναν άνθρωπο ο οποίος σίγουρα δεν έχει το κύρος με το οποίο μας ήρθε στην αρχή, έναν άνθρωπο ο οποίος νιώθει προφανώς μία πίεση, η οποία δεν ξέρω αν είναι από τις δημοσκοπήσεις ή από τη δική του την αποτελεσματικότητα, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι ένας άνθρωπος ο οποίος αυτή τη στιγμή πιέζεται και βγάζει μία σειρά από επιχειρήματα που είναι πραγματικά πολύ χαμηλότερα του επίπεδου το οποίο θα έπρεπε να είναι η πολιτική σήμερα, εάν θέλουμε να αντιμετωπίσουμε πραγματικά προβλήματα τα οποία έχει ο κόσμος. Και για να πάμε στην ακρίβεια, που είναι ένα τεράστιο θέμα, να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους. Από εδώ και πέρα και μέχρι τις εκλογές θα υπάρχει ένας ανταγωνισμός όλων των κομμάτων ποιος θα δώσει περισσότερα. Αυτό γίνεται διότι ο κόσμος είναι στριμωγμένος και διότι η μόνη λύση πλέον που έχουμε είναι τα επιδόματα. Αυτό όμως δεν πρέπει να μας κάνει να κλείνουμε τα μάτια μας στο γεγονός ότι η Νέα Δημοκρατία έχασε 6 με 9 μήνες ακρίβειας, στην οποία δεν έκανε τίποτα. Εάν θυμόσαστε, και για όσους είναι μέσα στην αγορά ξέρουν πολύ καλά, ότι η ακρίβεια ξεκίνησε πριν από 14-15 μήνες. Mm-hmm. Βλέπαμε τις πρώτες ύλες να αυξάνονται, βλέπαμε μια σειρά από προϊόντα να αυξάνονται, και τότε η Νέα Δημοκρατία μας έλεγε μην ανησυχείτε, σε 2-3 μήνες αυτό θα έχει τελειώσει. Μάλιστα. Και έχουμε φτάσει 15 μήνες μετά και η Νέα Δημοκρατία τώρα μιλάει, τώρα τους τελευταίους 2 μήνες αρχίζει να μιλάει για ελέγχους στην αγορά, τώρα μιλάει για μέτρα τα οποία θέλει να πάρει και προσπαθεί να τα ρίξει όλα στον πόλεμο της Ουκρανίας, ενώ δεν είναι έτσι. Ο πόλεμος της Ουκρανίας ήταν το τρίτο συστατικό της ακρίβειας. Άρα συμφωνείτε με αυτό που λέει ο κ. Τσίπρας ότι η ακρίβεια είναι ακρίβεια Μητσοτάκη? Η ακρίβεια έχει και διεθνείς, προφανώς έχει και διεθνείς στοιχεία. Αλλά σαφέστατα ο κύριος Μητσοτάκης έχασε την ευκαιρία να αντιμετωπίσει τα πράγματα αυτά αποτελεσματικά στην αρχή. Ναι. Με αποτέλεσμα σήμερα όλοι να βρίσκονται σε μία πίεση να πούνε εγώ θα έδινα περισσότερα. Μέχρι πού? Μας λέει ο κύριος Μαρινάκης εδώ ότι τα κέρδη αυτά είναι από τα δηληστήρια. Μα συγγνώμη, στα δηληστήρια ποιος τα δίνει? Ο κύριος Μητσοτάκης, ο οποίος μετά τα παίρνει και τι μας λέει ουσιαστικά? Δοξάστε με γιατί σας δίνω τα χρήματα που εσείς μόλις δώσατε κάπου αλλού. Μα δεν είναι αυτό αυτό που θέλει. Συγγνώμη κύριε Μαρινάκη, για ένα λεπτό να τελειώσει. Δεν είναι αυτό το οποίο θέλει η Ελληνίδα και ο Έλληνας. Αυτό που θέλουμε είναι να δουλεύουμε και με αυτά τα οποία βγάζουμε να ζούμε τη ζωή μας. Όχι να μας τα παίρνει ο ένας και μετά να μας το δίνει. Παρακαλώ μια σύντομη απάντηση από όλους ανάποδα. Κύριε Μαρινάκη, σύντομα κύριε Γερουλάνε. Το θέμα Καϊλή θα επηρεάσει το Πασόκ?
Και βέβαια θα το επηρεάσει, αλλά θα επηρεάσει πολύ περισσότερο την πολιτική ζωή. Λείπουν 2 εκατομμύρια ψηφοφόροι από τις εκλογές του 2009. Σιγά-σιγά γύρισαν την πλάτη στην πολιτική. Ναι. Θα αυξηθεί ο αριθμός των ανθρώπων που γυρνάνε την πλάτη στην πολιτική γενικότερα. Άρα διότι θα δεν σας είναι πιέσει, μια καηλή, είναι μια καηλή, ναι. Είναι ένας πάτσης, είναι υποκλοπές, είναι ένα πολιτικό σύστημα το οποίο ζει μέσα στις διαχρονικές του παθογένειες. Και εκτός από το Πασόκ δεν υπάρχει κανένα κόμμα το οποίο να λέει τι θα κάνει για να διορθώσει αυτές τις παθογένειες. Κυρία Ξενογεννακοπούλου, το θέμα, το Qatar Gate θα παίξει ρόλο στις εκλογές? Κοιτάξτε, σίγουρα είναι ένα θέμα που, όπως και το θέμα της κυρίας Σπυράκη και το θέμα του κυρίου Πάτση, είναι ζητήματα αυτά τα οποία πλήττουν το πολιτικό σύστημα. Αλλά το θέμα Καϊλή και Qatar Gate θα έχει και πολύ μεγάλη επίπτωση και στην ευρωπαϊκή λειτουργία. Αυτό είναι σίγουρο και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Νομίζω ταυτόχρονα ότι δυστυχώς στην Ευρώπη δημιουργεί και μία κακή εικόνα και για τη χώρα μας. Βέβαια. Μια κακή εικόνα, ναι. Την οποία δυστυχώς τη μεγαλύτερη ευθύνη την έχει η ίδια η κυβέρνηση με το σκάνδαλο των υποκλοπών. Μάλιστα. Μην ξεχνάμε ότι ήταν πρώτο θέμα όλους αυτούς τους μήνες η υπόθεση των υποκλοπών και της δημοκρατικής εκτροπής που ζούμε στην Ελλάδα. Ορίστε, Ελλάδα, κύριε Μαρινάκη, να ολοκληρώσουμε. Η απάντηση για το πόσο σοβαρό είναι το θέμα Καϊλή είναι ο συμψηφισμός που προσπάθησε να κάνει και ο κύριος Γερουλάνος και η κυρία Ξενογεννακοπούλου με υποθέσεις που δεν έχει ασκηθεί ούτε καν ποινική δίωξη. Εγώ δεν λέω αν είναι σοβαρές ή όχι. Με μια υπόθεση που αυτή τη στιγμή είναι ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, έτσι γι' αυτό προσπαθούν να γίνει αυτός ο συμψηφισμός από τα δύο αυτά κόμματα, είναι υποκράτηση και απολογείται και δυστυχώς η χώρα μας ρεζιλεύεται διεθνώς. Θα κρυθεί η υπόθεση. Πολύ σύντομα να πω. Δεν ρεζιλεύτηκε όταν πήγανε τα άρθρα για τις υποκλοπές του κυρίου Μητσοτάκη, κύριε Μαρινάκη. Σας παρακαλώ. Δεν ρεζιλευόταν τότε η χώρα, κύριε Μαρινάκη. Σας παρακαλώ. Δεν σας διέκοψα. Θέλετε τόσο πολύ να περάσετε την μπάλα αλλού, που έχετε μια αγωνία να συμψηφίσετε εσείς κάποια πράγματα. Έχετε, κύριε Γερουλάνο. Βασικά αγωνία για τον χρόνο πρέπει να συμβεί. Δεν έχω απαντήσει σε τίποτα. Άμα είναι να μην μπορούμε να απαντάμε. Κύριε Μαρινάκη, θέλω να σας πω ότι δεν έχω απαντήσει σε τίποτα. Κύριε Μαρινάκη, εγώ αυτό θα σας πω. Και με έχει διακόψει. Είμαστε δεν διακόψα. 12 λεπτά στον αέρα. Δεν έχω πει τίποτα που θέλω να πω σήμερα. Ελάτε για να ολοκληρώσουμε. Είμαστε 12 λεπτά στον αέρα. Επειδή θέλετε να πείτε εσείς κάτι, τι διάγγελμα θα βγάλετε? Δεν βγάζω διάγγελμα. Θα τα ακούμε 5 παραγγελμάτα. Κάναμε 5 ερωτήσεις και 5 επιχειρήματα. Δεν έχω διακόψει. Δηλαδή έκοψε στα 30 δευτερόλεπτα. Δεν έχω απαντήσει. Αν θέλετε να μιλάει μόνο ο κύριος Γερουλάνος και δεν ξέρω να κάνω. Να κάνω και μια προοδευτική διακυβέρνηση με ένα στέλεχος στη φυλακή που προσπαθούν να το συγκρίνουν με διοικητικές υποθέσεις. Και εν πάση περιπτώσει, κύριε Γερουλάνο, εσείς που κόπτεστε για την διαφάνεια και για την αξιοπρέπεια, ζητήστε μια συγγνώμη. Γιατί αν θεωρείτε ότι είναι το ίδιο ένα δημοσίευμα κατευθυνόμενο με το να έχετε μία ευρωβουλευτή στη φυλακή, στη φυλακή, αυτή τη στιγμή έχετε ευρωβουλευτή στη φυλακή στη συνέχεια της παράδοσης του κόμματός σας. Να ζητήσετε συγγνώμη ως ΠΑΣΟΚ. Βεβαίως, πολιτικά. Βεβαίως να ζητήσουν συγγνώμη. Που προσπαθούν να φορτώσουν ένα στέλεχος αλλού. Εξελέγει δύο φορές με το ΠΑΣΟΚ και ευρωβουλευτή. Δεν τη διέγραψαν ποτέ ενώ υποτίθεται πως ήταν δούριος ύπος. Και μας τη χρεώνουν εμάς. Διαφημίσεις δεν ακούγεται κανένας. Η μόνη που δεν μιλάει, κυρία Ξενογεννακοπούλου. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις τρεις. Να είστε καλά.